me, your majesty. Γεια σας και πάλι φίλες και φίλοι, εδώ στο εργαστήρι της Hollywood και σήμερα θα φτιάξουμε αυτό. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, εάν θέλετε φυσικά. Εάν δεν θέλετε, πάλι μπορείτε να κάνετε, να πατήσετε like σε αυτό το βίντεο και να με ακολουθήσετε στο Facebook και στο Instagram, εάν φυσικά πάλι το θέλετε. Αν δεν το θέλετε, μη με ακολουθείτε. Παίρνουμε λοιπόν το μαδέρι μας, το οποίο είναι από αμερικάνικο πεύκο και το διαλέξαμε διότι έχει πολύ ωραία νερά. Κόβουμε τις άκρες, μιας που είναι πάρα πολύ μεγάλο σε μήκος και δεν μπορούμε να το επεξεργαστούμε στο πάγκο, και στη συνέχεια κλειδώνουμε στο 1.20 να κόψουμε τις δύο πλάτες στο 1.20. Στη συνέχεια περνάμε από την πλάνη για να ισιώσουν και να καθαρίσουν. Εδώ βλέπουμε τον κυκλώνα, ο οποίος βαράει υπερορίες, και τη σακούλα με όλο το προϊονίδι που βγάλαμε από το βήμα δε. Προχωράμε με τη σέγα να δώσουμε ένα φυσικό τελείωμα στις άκρες, και ενώ έχουμε κόψει, προχωράμε με τον τροχό σπάζοντας τις γωνίες. Τρίβουμε καλά για ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα, και μετά τον τροχό φυσικά ακολουθεί το γυαλόχαρτο για τις τελευταίες λεπτομέρειες. Εδώ λοιπόν είναι έτοιμο τριμμένο και πάμε για τα ραφάκια. Από αυτό εδώ το μαδέρι λοιπόν θα γίνουν τα ραφάκια σε σχήμα 20x20 τετράγωνα. Και όπως βλέπουμε εδώ υπάρχει ένα φυσικό σκάσιμο του ξύλου, όπου αν εγώ κόψω τα ραφάκια 20x20 θα μου γίνει σε δύο κομμάτια, γιατί εδώ ήδη έχει ανοίξει. Βλέπουμε μέχρι ποιο σημείο πηγαίνει. Οπότε είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να σκάψουμε ένα λούκι και να ρίξουμε μέσα εποξιδική ρητίνη. Θα σκάψουμε λοιπόν στην πορεία του ραγίσματος ένα πόντο βάθος και θα ρίξουμε μέσα τη χρωστική Sky Blue, η οποία είναι διαφανό γαλάζια. Σκάβουμε λοιπόν με τη φρέζα ακολουθώντας το σκάσιμο του ξύλου. Και στη συνέχεια μονώνουμε από την κάτω μεριά με ταινία για να μην μας τρέξει το έποψη, αφού βέβαια τρέψουμε με γυαλόχαρτο. Βάζουμε λοιπόν ταινία, όπως και στις δύο άκρες, να μας ξεχυλήσει η εποξιδική ρητίνη. Ρίχνουμε τη χρωστική μέσα στο έποψη. Ρίχνουμε λίγο ακόμη να σκουρίνει. Και στη συνέχεια παίρνουμε με τη σύριγγα και γεμίζουμε το λούκι μας. Το αφήνουμε να τραβήξει όσο τραβήξει και συμπληρώνουμε λίγο αργότερα. Αφού λοιπόν στέγνωσε το έποξι, κλειδώνουμε στους 20 πόντους και κόβουμε όλα τα ραφάκια. Στη συνέχεια φέρνουμε το φράχτη στους 20 πόντους για να κόψουμε και την άλλη πλευρά. Εδώ τα βλέπουμε έτοιμα κομμένα και συνεχίζουμε με τη σέγα να κόψουμε ένα φυσικό τελείωμα στις άκρες. Μετά ακολουθεί η ίδια διαδικασία με το τροχό και το τριβείο για τις τελευταίες λεπτομέρειες. Στη συνέχεια θα κάνουμε όλες τις τρύπες για να βιδωθούν τα ραφάκια, όπως επίσης και τις τρύπες για να βιδωθούν τα κομμάτια μεταξύ τους. Γεμίζουμε την κόλλα για να ενώσουμε τις δύο πλάτες.
Τοποθετούμε το ένα κομμάτι πάνω στο άλλο, βάζουμε και τις ορθές γωνίες για να είμαστε σίγουροι ότι είναι ορθή γωνία το ράφι μας. Εδώ βλέπουμε και την ορθή γωνία η οποία είναι 100%. Συνεχίζουμε τοποθετώντας τα ραφάκια μας, βάζοντας κόλλα και τις βίδες φυσικά. Δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή και κάνουμε πρώτα τρύπημα και μετά βίδωμα για να μην μας ανοίξει το ξύλο στα δύο. Εδώ είναι έτοιμο το ράφι μας και φύγαμε για βάψιμο. Περνάμε πρώτα ένα χέρι σίλερ και μετά δύο χέρια τελικό βερνίκι. Αυτή λοιπόν ήταν η κατασκευή μας. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν και άλλα. Goodbye.